Το βασικό ερώτημα όλων είναι πώ και πότε θα τελειώσει αυτό ο πόλεμο. Χριστίνη Ορδανίδου, καλησπέρα. Αν α, δούμε τι λέει Financial Times, ο εκπρόσωπο τη, ο αντιπρόσωπο τη Ρωσία στα Ηνωμένα Έθνη, ποτέ. Ο μόνιμο λοιπόν αντιπρόσωπο τη Ρωσία στα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριο Γκενάντλη Καντήλοφ, απαντά σε αυτό το ερώτημα. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμο. Η εκτίμησή του είναι ότι αυτό ο πόλεμο δεν θα τελειώσει σύντομα. Θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν βλέπει να υπάρχει μια πιθανότητα διπλωματική λύση, τουλάχιστον στο προσεχέ χρονικό διάστημα. Κατηγορεί τι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε του ΝΑΤΟ ότι απομακρύνουν την Ουκρανία από τι διαπραγματεύσει με σκοπό να απομονώσουν την Ρωσία. Δεν δεν βλέπει επίση και καμία πιθανότητα συνάντηση μεταξύ του κυρίου Ζελένσκι και του κυρίου Πούτιν. Και τέλο, η Βρετανική Εφημερίδα, στα σχόλια, σχολιάζοντα τα όσα δήλωσε ο κύριο Γκενάλντι, λέει ότι αυτό, αυτά όλα τα που απαντά ο κύριο Γκενάλντι είναι ένα πλήγμα για όσου ήλπιζαν ότι η συμφωνία των σιτηρών θα ήταν ουσιαστικά ένα προάγγελο για μια ειρνευτική συμφωνία. Όχι, αυτό μάλλον δεν διαφαίνεται, σχολιάζει η Βρετανική Εφημερίδα Νίκο. Άρα, έχουμε πολύ μέλλον. Δυστυχώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις, την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα και την ευρωπαϊκή οικονομία. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Χριστίνιο Ορδανίδου.